Χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας έχουν μείνει τα παιδιά στην Κρήτη. Το λουκέτο στην παιδοψυχιατρική του Παγνή ήδη προκαλεί ντόμινο σοβαρότατων προβλημάτων. Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία γονέα. Η Έλικα Κάλλη θα μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση, η οποία αφορά ένα 16χρονο παιδί. Έλλη, καλησπέρα. Υπενθυμίζω απλώς πριν μας δώσει το ρεπορτάζ ότι η λειτουργία του τμήματος ενδονοσοκομιακής νοσηλείας έχει ανασταλεί. Καλησπέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, και αυτή η αναστολή προκαλεί το απόλυτο χάος στην περίθαλψη μικρών ασθενών που χρειάζεται να νοσηλευτούν σε ένα τόσο ευαίσθητο κομμάτι της υγείας τους, την ψυχική υγεία. Να σας πω ότι από το απόγευμα βρισκόταν σε εξέλιξη ένας απίστευτος γολγοθάς για την οικογένεια ενός 16χρονου παιδιού, το οποίο μεταφέρθηκε από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο υπό την προοπτική να νοσηλευτεί στην παιδοψυχιατρική κλινική, η οποία, όπως είναι όμως γνωστό, από το Σάββατο έχει κατεβάσει ρολά. Υπάρχει το λουκέτο αυτό, το οποίο στερεί από τα παιδιά αυτήν την πολύ βασική, την πολύ απαραίτητη φροντίδα της νοσηλείας τους. Από την ώρα που έφτασε το παιδί στο Παχνί και τη διαπίστωση του προβλήματος, έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια από την πλευρά και του συλλόγου φίλων της παιδοψυχιατρικής να βρεθεί μία λύση. Η κυρία Μπάστα, η επικεφαλής του συγκεκριμένου τμήματος του νοσοκομείου, ενημέρωσε την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και στη συνέχεια είχε επικοινωνία με τον διοικητή του νοσοκομείου, ζητώντας να δοθεί λύση για την περίθαλψη που χρειάζεται το παιδάκι. Μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια εκδόθηκε εντέλλεσθαι, το οποίο όμως δεν περιλαμβάνει όνομα γιατρού, ο οποίος θα ήταν και ο υπεύθυνος για τη λειτουργία της παιδοψυχιατρικής κλινικής, το άνοιγμά της και την περίθαλψη που πρέπει να παρασχεθεί στο παιδί. Να σας πω ότι ακόμη δεν έχει οριστεί γιατρός για να μπορέσει να περιθάλψει το παιδί. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, η κυρία Μπάστα με πρωτοβουλία της ενημέρωσε έναν από τους γιατρούς οι οποίοι θα μπορούσαν να καλύψουν αυτή την ανάγκη, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πλευρό του παιδιού, όμως χωρίς να έχει τηρηθεί καμία από τις νόμιμες διαδικασίες που θα έπρεπε να ακολουθηθούν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι πολύ οργισμένη η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Ψιστάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Ψυχιατρικής Παιδοψυχιατρικής του Παγνή, που μιλάει για μια εικόνα χάους και μια εικόνα η οποία δεν τιμά σε καμία περίπτωση το σύστημα υγείας. Όλα αυτά, η λύση αυτή η προσωρινή που δόθηκε με πρωτοβουλία της κυρίας Μπάστα και τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού που βρίσκεται στο πλευρό του παιδιού, είναι μόνο για απόψε και κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί αύριο. Έτσι, μιλάμε για το απόλυτο αδιέξοδο, το οποίο θα το βρούμε σίγουρα μπροστά μας. Έλλη, σε ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε το ηχητικό. Σε ένα περιστατικό, ένα παιδί ανήλικο, το οποίο χρειαζόταν κατ' εντολή γιατρού από το Ρέθυμνο εισαγωγή στην παιδοψυχιατρική. Η παιδοψυχιατρική δεν λειτουργεί από το προηγούμενο Σάββατο. Άρα δεν μπορούσε να γίνει η εισαγωγή του παιδιού στην παιδοψυχιατρική. Του είπε η κυρία Μπάστα, βγάλτε ένα εντέλλεσθαι και πέστε μας ποιος να μπει σε γιατρός για να καλύψει τη θέση του εφημερεύοντα γιατρού. Ο κύριος Χαλκαδιάκης από τώρα και 3 ώρες δεν έχει βγάλει ακόμα το εντέλλεσθαι ποιος γιατρός θα πάει. Το εντέλλεσθαι για να μπει το παιδί, ναι, το βγάλε, χωρίς να υπάρχει προσωπικό, έτσι. Και το εντέλλεσθαι για ποιο γιατρό θα πάει να κάνει την εφημερία δεν το έχει βγάλει ακόμα, μετά από 3 ώρες δηλαδή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, έχει ξεφύγει και η συμπεριφορά του συζητητή η σημερινή, η οποία δεν είναι καινούρια, είναι από παλιά αυτή η συμπεριφορά. Δηλαδή όποιος δεν κάνει αυτό που του λέει αρχίζει και εκβιάζει και φοβερίζει και κάνει και δείχνει, είναι ντροπή. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει το θέμα. Πρέπει να αναλάβει το Υπουργείο